Ένοχο κρίθηκε από την αυτόφορη διαδικασία. Σήμερα, ο 30χρονο Ρωμά, ο οποίο χθε εν θερμό μπήκε σε δημοτικό σχολείο του Ηρακλείου και απείλησε με μπρελόκ που είχε πτυσσόμενο μαχαίρι τη διευθύντρια στην προσπάθειά του να γράψει τα δύο του παιδιά στο δημοτικό και τον υπηαγωγείο, με στόχο να λάβει το αντίστοιχο επίδομα του Α21. Σίγουρα, ένα τυχέ περιστατικό το οποίο ε, κανέναν μα. Ε... Δεν τιμά και δεν μας αρέσει, αλλά τα πράγματα δεν έχουν γίνει ακριβώς όπως περιγράφονται και όπως έχουν μεταφερθεί. Ο 30χρονος που ισχυρίστηκε ότι δεν είχε πρόθεση και σε καμία περίπτωση δεν απειλήσε τη διευθύντρια, αλλά προκάλεσε την ένταση γιατί ήθελε να διαμαρτυρηθεί για το λογιστή του, που δεν είχε σωστά κάνει τα χαρτιά για να φαίνεται η διεύθυνσή του, την οποία του ζήτησε για την εγγραφή η διευθύντρια, δεν έπεισε ούτε και για τη μεταμέλειά του το δικαστήριο, αν και όπως είπε, μετά το περιστατικό ο ίδιος έπεσε στο έδαφος για να εκφράσει τη συγνώμη του. Ο ίδιος προσωπικά να την απειλήσει, να την βρύσει ή το οτιδήποτε σχετικά με το μαχαίρι να κάνει κάποιο χειρισμό, ε, δεν το έκανε και από την κατάθεση της ίδιας της Διευθύντριας δεν προκύπτει να συνέβη κάτι τέτοιο. Έτσι. Και σκεφτείτε μάλιστα ότι ο ίδιος έφυγε, και του είχε πει έλα σε μισή ώρα, ήταν δηλαδή εντάξει οι σχέσεις τους. Επανήλθε μετά από μισή ώρα προκειμένου να διευκρινιστεί και να διαλευκαθεί η υπόθεση και να προχωρήσει η διαδικασία και τότε ήταν που τον περίμενε η αστυνομία και τον συνέλαβε. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για τα αδικήματα της απειλής, της εξύβρισης, της διατάραξης και της οπλοκατοχή, επιβάλλοντας του ποινή 26 μηνών με αναστέλουσα μέχρι το εφετείο δύναμη που σημαίνει ότι αφέθηκε έως τότε ελεύθερος με την καταβολή εγγύησης χιλίων. 1000... Είναι αλήθεια ότι πράγματι είχε στον πρελόκ του ένα μικρό-μικρό μαχεράκι. Η διευθύντρια είδε το μαχεράκι το βρισκόμενο πάνω στο, στο γραφείο της δίπλα στον Πρελοκ, φοβήθηκε μην πάρει έκταση το περιστατικό και κάλεσε την αστυνομία. Το περιστατικό αναστάτωσε τα μέλη της σχολικής κοινότητας σχολείου, ενώ έγινε μπροστά στα μάτια της συζύγου του 30χρονου, αλλά και μπροστά στα δύο από τα επτά συνολικά ανήλικα παιδιά που έχουν και τα οποία είχε πρόθεση στα τέλη Απριλίου, λιγότερους από δύο μήνες από την λήξη των μαθημάτων, να τα εγγράψει και να λάβει αποδεικτικό φοιτησή.